Ακούτε το Undercut, το podcast του TotalRacing.gr και τη Formula 1. Χαίρετε! Καλώς ήρθατε στο 19ο επεισόδιο του Undercut, της εκπομπής του Total Racing για τη Formula 1. Είμαι ο Δημήτρης Βούρδας, θα τραβάμε μικρόφωνο μαζί μου, είναι ο Χρήστος Κανάκης και μαζί θα σχολιάσουμε και θα αναλύσουμε τα όσα είδαμε στο Grand Prix Βραζιλίας, στο ανατριπτικό Grand Prix Βραζιλίας, στο επεισοδιακό Grand Prix Βραζιλίας, ένα το πιο επεισοδιακά τρίμων, όχι μόνο αυτές της χρονιάς, αλλά και των τελευταίων πολλών ετών, έτσι δεν είναι, Χρήστο? Χαίρετε σε όλους, ναι Δημήτρη, ήταν από τα πιο επεισοδιακά Grand Prix της φετινής χρονιάς οπωσδήποτε, αλλά η Βραζιλία μας έχει συνηθίσει σε τέτοια, έτσι? Μας έχει συνηθίσει, απλώς εγώ πιστεύω ότι αυτό το τρίμηνο η δράση δεν ήταν, μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό δεν ήταν μέσα στην πίστα, αν και αυτά που έγιναν και το Σάββατο στο sprint και την Κυριακή στον αγώνα ήταν πολύ εντυπωσιακά. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για πρώτη φορά φέτος στην πίστα ήταν και εκτός πίστας. Ναι, όχι, δεν είναι η πρώτη φορά φέτος. Έχουμε δει και άλλες διενέξεις στο πρόσφατο παρελθόν, στη φετινή σεζόν. Όμως ίσως να είναι η πρώτη φορά που οι διαφορές των δύο ομάδων, της Red Bull και της Mercedes, της Mercedes και της Red Bull, είχαν να κάνουν με τα μονοθέσια, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονοθεσίων σε τόσο μεγάλο βαθμό. Σίγουρα ήταν ένα τρίμερο το οποίο ξεκίνησε, να πούμε ότι ήταν το τρίτο τρίμερο με sprint αγώνα, όπως και τα δύο προηγούμενα σε Βρετανία και Ιταλία, έκρυβε πολύ δράμα και μάχη ανάμεσα στη Hamilton και Verstappen. Αυτή τη φορά όμως οι δυο τους δεν τράκαραν τον αγώνα, όπως έγινε τις προηγούμενες δύο φορές. Είχαν όμως μια κόντρα αρκετά μεγάλη και είχαν και, νομίζω ότι είχαμε και την πρώτη πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ Mercedes και Red Bull σε διοικητικό κομμάτι. Γιατί υπάρχει μια φλόγα εδώ και περίπου 4-5 μήνες ανάμεσα στην μάχη του πρωταθλήματος, αλλά νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε ανοιχτή διένεξη. Ναι, επικοινωνιακά οι δύο ομάδες έχουν τις διαφορές τους φέτος και το χειρίζονται αυτό το παιχνίδι, αυτό το ping-pong, ας πούμε, με αριστοργηματικό τρόπο η κάθε μία. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθείς απ' έξω. Όμως το ζήτημα με την πίσω αεροτομή του Χάμιλτον και την τιμωρία του μετά τις κατατακτήριες για το sprint την Παρασκευή μονοπόλησε το ενδιαφέρον πριν τον μεγάλο αγώνα και όσα είδαμε να συμβαίνουν στον μεγάλο αγώνα. Να πω επίσης ότι πήγα κουβά, γιατί είχα προβλέψει πως φάγαμε 3-3 φέτος συγκρούσεων Hamilton Verstappen μετά από sprint. Φτάσαμε κοντά σε ένα σημείο, η αλήθεια είναι, όμως ναι, αυτή τη φορά τερμάτισαν και οι δύο τον αγώνα κανονικά. Ο Verstappen στους δύο προηγούμενους αγώνες που είχαμε sprint δεν είχε πάρει βαθμό στον κυρίως αγώνα. Αυτή τη φορά τερμάτισε δεύτερος. Κέρδισε ο Χάμιλτον για πρώτη φορά μετά από την Ρωσία. Η οποία δεν είναι και τόσο πολλούς αγώνες πίσω, έτσι. Ναι, για Χάμιλτον και με βάση όσα έχουμε δει για τον Χάμιλτον τα τελευταία χρόνια, είναι σημαντικό το ότι κάνει, ας πούμε, 3-4-5 αγώνες να κατακτήσει μια νίκη. Μεσολαβεί ένα τέτοιο διάστημα εννοώ. Και επειδή, να αφήσουμε λίγο πρώτα στον αγώνα, στο αγωνιστικό κομμάτι δηλαδή, η Mercedes έδειξε ανώτερη από την Red Bull σε όλα στην Βραζιλία. Άλλη μια ανατροπή των δεδομένων. Θεωρούσαμε ότι η Red Bull θα έκανε πάρτι στη Βραζιλία με βάση τα όσα είχαμε δει τις τελευταίες φορές που είχαμε επισκεφθεί το Interlagos, μέχρι το 19 δηλαδή, γιατί πέρσι δεν έγινε αγώνας εκεί λόγω κορονοϊού. Άλλη μια πίστα που επέστρεψε φέτος. Η Mercedes είχε τεράστιο πλεονέκτημα, ειδικά ο Χάμιλτον, ο οποίος έκανε μια μεγαλειώδη εμφάνιση, κακά τα ψέματα. Και κατάφερε να μειώσει την διαφορά του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα από τον Verstappen στους 14 βαθμούς, ενώ υπήρξαν πολλές φωνές που προέβλεπαν ότι η μάχη θα έφτανε στο τέλος της άμεσα μετά και την ποινή που δέχτηκε ο Χάμιλτον και την εκκίνησή του από το πίσω μέρος του grid. Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Κυριάρχησε σε ένα πολύ δύσκολο τρίμερο για τον ίδιο ο Βρετανός, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, και γέλασε κατάμουτρα στο πρόσωπο εκείνων που τον είχαν ξεγραμμένο από τη μάχη. Νομίζω ότι ήταν σίγουρα η κορυφαία αυτή την εμφάνιση του Χάμιλτον, μια από τις κορυφαίες της καριέρας του. Νομίζω ότι ήταν σε ένα τρίμερο, γιατί έχουμε δει και άλλες εμφανίσεις του Χάμιλτον σε αγώνες μετά από αναποδιές, κατακτήρες, ας πούμε, ή από κάποιο λάθος
να επιστρέφει στον αγώνα, είναι κάτι που του αρέσει πολύ, πιστεύω. Αλλά νομίζω ότι ήταν και μια από τις πιο, για μένα ήταν η πιο πλήρης εμφάνιση, δηλαδή και την Παρασκευή στις κατακτήριες και το Σάββατο στο Sprint και την Κυριακή στον αγώνα, από τα πιο πλήρη τρίμερα του Βρετανού. Για μένα είναι το πιο πλήρες στην καριέρα του, σε μια καριέρα έτσι, με 7 τίτλους, με 101 νίκες, με άλλες τόσες pole position κτλ. Κτλ. Έχει κάνει και άλλες μεγάλες εμφανίσεις ο Χάμιλτον. Θα συμφωνήσω ως προς το ότι ήταν η καλύτερη του φετινή εμφάνιση. Και αυτή η εμφάνιση θα του δώσει σίγουρα και την καλύτερη όθηση για το κρίσιμο τελευταίο sprint του φετινού πρωταθλήματος, με τρεις αγώνες να απομένουν. Είναι μεγάλη υπόθεση η επιστροφή του από την τελευταία θέση στο sprint μέχρι την πέμπτη και από την δέκατη θέση στον grid του αγώνα στην πρωτιά. Και σίγουρα είναι μια νίκη που έχει μεγάλη σημασία σε πολλά επίπεδα και για τη Mercedes, η οποία φάνηκε στους τελευταίους αγώνες να είναι εκτός φόρμας. Επέστρεψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η γερμανική ομάδα. Και είναι και μια νίκη η οποία ήταν και λίγο, αν θες, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι η Red Bull αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα της στον αγώνα ως damage limitation, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου προκάλεσε πολύ, πολύ μεγάλο γέλιο, γιατί με βάση τα δεδομένα που είχαμε στην εκκίνηση του αγώνα, με το Hamilton να ξεκινάει ο 10ος να είναι ουσιαστικά 8ος στον πρώτο γύρο, τις δύο Red Bull να έχουν το 1-2 με διαφορά, ξέρω εγώ, 2 δευτερόλεπτα από τον Bottas από την εκκίνηση που κάνει, την πολύ καλή εκκίνηση που έκανε ο Verstappen και ο Πέρες, το ότι να χθες αυτό το αγώνα damage limitation μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Αδυναμία διαχείρισης συναισθημάτων είναι αυτή της Red Bull, Δημήτρη. Είναι μια ήττα στα ίσια, κακά τα ψέματα. Και είναι ερωτηματικό, όχι η δυναμική της Red Bull στους επόμενους αγώνες, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούν τα μονοθέσια στις δύο πίστες που ακολουθούν, που η Formula 1 δεν έχει επισκεφτεί ποτέ. Δεν έχουμε δεδομένα δηλαδή ούτε από το Κατάρ ούτε και από τη Σαουδική Αραβία. Όμως το ερωτηματικό για μένα είναι η αντίδραση του Verstappen ψυχολογικά όταν ο μεγάλος του αντίπαλος επικρατεί με έναν έτσι ολοκληρωτικό τρόπο απέναντί του. Νομίζω ότι ο Χάμιλτον αυτό που κατάφερε να κάνει απέναντι στον Verstappen δεν θα αναφερθεί στο ψυχολογικό τομέα. Ήταν μια ένδειξη ότι είμαι εδώ, δεν θα τα παρατήσω ποτέ, ότι θα πρέπει να δουλέψει πιο σκληρά για να πάρει στον παγκόσμιο τίτλο. Και νομίζω ότι η διαφορά των 7 από τα αθλήματα που έχουν δυο μεταξύ, γιατί ο Verstappen δεν έχει πάρει ακόμα παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1, δεν έχει πάρει 7, ήταν ξεκάθαρη στον αγώνα. Όσο και αν δεν είχε φανεί σε σχεδόν κανένα σημείο στην υπόλοιπη χρονιά. Δεν θα είναι εύκολο για τον Verstappen να κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή και μια τέτοια δυναμική μέσα στην σεζόν, μια τέτοια κόντρα με τέτοια ένταση, σίγουρα αν εν τέλει κατακτήσει το πρωτάθλημα ο Verstappen στο τέλος, θα προσδώσει έτσι μεγαλύτερο κύρος στο επίτευγμά του, γιατί είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές σεζόν η φετινή και με πολλά κεφάλαια διενέξεων, όπως είπα και στον πρόλογό μου. Τώρα, πριν περάσουμε στο δεύτερο θέμα που θα είναι το εξαγωνιστικό, όλα όσα έγιναν εκτός πίστας, γρήγορες ερωτήσεις. Τρίτο sprint, έτσι, φέτος. Έχεις κάποιο νέο σχόλιο να κάνεις ή έχει αλλάξει κάτι στην άποψή σου για το sprint? Θα το δούμε τους άλλους πολύ του χρόνου ούτως ή άλλως. Επιμένω στο ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στη δομή του sprint, των sprint αγώνων γενικά. Η Φόρμουλα 1 είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Ό,τι και να πούμε εμείς δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι άνθρωποι της Φόρμουλα 1 νομίζω θα πάρουν την καλύτερη απόφαση στο τέλος. Είναι πειραματική ούτως ή άλλως οι sprint αγώνες για φέτος. Πιο πολύ φαντάζομαι εξετάζονται δεδομένα και οι παράμετροι γύρω από το νέο αυτό θεσμό. Από εκεί και πέρα για το sprint της Βραζιλίας δεν έχω να σχολιάσω και πολλά. Ήταν έξυπνη επιλογή της Mercedes να κινήσει τον Bottas με τη μαλακή γόμα. Είχε πλεονέκτημα στην εκκίνηση.
φάνηκε αυτό, πήρε πολύ εύκολα την πρωτιά ο Μπότας. Όπως γενικά είχαν πλεονέκτημα στην εκκίνηση όσοι οι οδηγοί επέλεξαν τη σε 4 γόμα. Ο Σάινθ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η εκκίνηση του Σάινθ στο sprint μου θύμισε, όπως έλεγα και χθες Δημήτρη, σε κατηδία συζήτηση, την εκκίνηση του Μάσα το 2012 στη Βραζιλία, που είχε κάνει μια καταπληκτική κίνηση ο Βραζιλιάνος τότε με τη Ferrari. Από εκεί πέρα ήταν κακή η κίνηση του Γκασλή, έχασε αρκετό έδαφος και πολλές θέσεις. Και επίσης, αν θέλεις ένα άλλο σχόλιο, είναι χαριστική βολή για το μέλλον του Τζιοβινάτσι η σύγκρουσή του με τον Ράικονεν. Γιατί ακούγεται πολύ έντονα πλέον ότι ο Γκουάνιο Ζου έχει υπογράψει με την Αλφα Ρωμαίο. Για τον Χάμιλτον, νομίζω δεν έχω να σχολιάσω κάτι περισσότερο. Όσα είπαμε στον πρόλογο και στην εισαγωγή μας, ουσιαστικά καλύπτουν και το κομμάτι του sprint. Τώρα, Alpine Alfa Tauri. Λέγαμε ότι ήταν μια μάχη που η Alfa Tauri θα έχει ένα πάνω χέρι, ας πούμε. Ο Καστή δραμάτισε μπροστά από τις δύο Alpine. Αλλά παίρνει τους ίδιους βαθμούς. Και η Alpine παραμένει πέμπτη. Εντυπωσιακό ντεμαράζ. Εντυπωσιακό ντεμαράζ της Alpine μετά από τις απογοητεύσεις των τελευταίων αγώνων. Πίσω από τις Red Bull και Mercedes που μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, είναι η ομάδα του τριημέρου για εμένα, Δημήτρη. Έκαναν εξαιρετική εμφάνιση και ο Οκόν και ο Αλόνσο. Αλόνσο, ο οποίος ήταν, by the way, και πρώτος στην κατάταξη του FP2. Αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν πρώτος σε επίσημο session. Σίγουρα ήταν πρώτος στη Βρετανία το 2017 στο Q1, όταν είχε βγει τότε με τα στεγνά ελαστικά και είχε γράψει γύρω στο τέλος, ενώ οι υπόλοιποι είχαν κάνει το γύρο τους με τα ενδιάμεσα. Από εκεί και πέρα θα είναι σκληρή η μάχη. Το ότι κατάφεραν και δύο να μπουν στους βαθμούς και ο Κον και ο Αλόνσο είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρά το γεγονός ότι ο Γκασλή τους πέρασε μέσα στην πίστα. Και η μάχη θα είναι έντονη μέχρι και το τέλος και για την πέμπτη θέση. Εγώ, αν θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την Αλπίνη, είναι ότι. Για τη Βραζιλία μόνο, έτσι. Είναι ότι πνίγηκαν και κατάφεραν να σωθούν στην επιφάνεια από τα λάθη των άλλων. Δεν είναι τόσο πολύ λάθη των άλλων, όσο η αδυναμία του Τσουνόντα να βρεθεί μπροστά στον. Να βρεθεί σε ίδιο επίπεδο με τον Γκασλή. Ο Τσουνόντα, ο οποίος έκανε και μια. Αδυναμία, το λάθος του Τσουνόντα, η επαφή νόρις με Σάινθ, την εκκίνηση που έδειξε τον νόρις πολύ πίσω, η εγκατάλειψη του Ρικάρδου που είχε περάσει και τη δύο Αλπίν. Γενικά, εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες των άλλων, πιστεύω. Δηλαδή, τεφυλλέθηκαν μπροστά από τον Γκασλή. Ο Γκασλή σε σχεδόν 7-8 γύρους πήρε διαφορά 16 δευτερόλεπτα από τον Οκόν. Ναι. Ήταν τρομακτική η διαφορά του ρυθμού ανάμεσα στους δύο. Το ότι έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα. Το ότι έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα ο. Μάλλον όχι ελαφρύ, έχει προβάδισμα ο Γκασλή συγκεκριμένα έναντι των δύο Αλπίν βάσει ρυθμού, είναι προφανές και δεν χρειάζεται να το επισημαίνουμε. Όσοι παρακολουθούν τους αγώνες το έχουν καταλάβει αυτό. Όμως θα είναι κλειστή μάχη μέχρι το τέλος. Δεν έχει κρυθεί κάτι. Σίγουρα, αφού είναι σαβαθμοί. Τώρα. Αυτό. Είναι η Αλφα Ρωμαίο η έκτη ταχύτερη ομάδα στον grid αυτή την στιγμή? Ναι, γιατί κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να πλησιάσουν όσο γίνεται τη Williams, όμως εφόσον βέβαια βαθμολογήθηκαν και στον αγώνα της Βραζιλίας, νομίζω ότι δεν έχουν πλέον αρκετές ελπίδες, εκτός αν δούμε χαοτικούς αγώνες από εδώ και πέρα. Είναι το μότο αυτό που, και το μότο αυτό που χρησιμοποιούμε και αναφέρουμε συνεχώς. Η Aston Martin ξεκάθαρα έχει επικεντρωθεί στο 2022. Η αλλαγή των κανονισμών, μεγάλη αλλαγή των κανονισμών, τεχνικών κανονισμών, θα τους δώσει τη δυνατότητα να ανέβουν στο grid. Και φαντάζομαι δεν είναι μόνο η Aston Martin ανάμεσα στις ομάδες που στοχεύουν περισσότερο πλέον στο 2022. Οι περισσότερες το κάνουν. Okay. Και τώρα, τα καλά. Ναι. Αυτό που έγινε και την Παρασκευή, μυστικά ξεκίνησε από την Πέμπτη με τη φημολογία για την αλλαγή κινητήρα του Χάμιλτον, που όντως όλα ξεκίνησε την Παρασκευή πριν το FP1 και τυώνει κατά κτίριο, ο Χάμιλτον παίρνει την πόλη και ξαφνικά βγαίνει η είδηση, ο Χάμιλτον που κέρδισε και ο γονοδίκης, το μόνο θέση του Χάμιλτον μάλλον, καθώς δεν πέρασε τον τεχνικό έλεγχο. Αυτή που δεν πέρασε τον τεχνικό έλεγχο ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα δεχτεί ποινή αποκλεισμού. Και δεν ξέρω κατά πόσον όλο αυτό, καταρχάς πήρε την ποινή αποκλεισμού, ο Φερστάπεν εξετάστηκε γιατί υπάρχει ένα βίντεο που την δείχνει να κουμπάει την πίσω πτέρυγα και μια στήριξη τακτική, αλλά με τη Mercedes δεν έχει ανομοσυμφέρον, αυτή τη φορά έγινε η καταγγελία και ο Φερστάπεν τιμωρήθηκε με 5.000 ευρώ πρόστιμο.
Ο Χάμιλτον αποκλείστηκε, ξεκίνησε τελευταίο στο sprint, κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, μήπως είναι όλο αυτό πολύ κακό για το τίποτα? Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της μάχης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και στους οδηγούς και στους κατασκευαστές. Είναι έντονη μάχη, το είπαμε και πριν, το ξαναλέμε και τώρα. Δεν είναι πολύ κακό για το τίποτα, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Και μου προξένησε αίσθηση το γεγονός ότι οι αγωνοδίκες καθυστέρησαν τόσο πολύ να βγάλουν την ετοιμιγωρία τους για τα συμβάντα και για την περίπτωση του Χάμιλτον και για την περίπτωση του Verstappen. Όμως επειδή η ετοιμιγωρία του Verstappen βγήκε αμέσως πριν την αντίστοιχη για το Χάμιλτον, το γεγονός ότι δέχτηκε 50.000 ευρώ πρόστιμο απλώς επειδή ακούμπησε την πίσω αεροτομή της Mercedes, έστειλε το μήνυμα για το τι θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Από εκεί και έπειτα, οι δηλώσεις του Wolff σχετικά με το ότι οι κανονισμοί θα έπρεπε να ερμηνεύονται διαφορετικά και θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ποικία επειδή επειδή το χάσμα ήταν μόλις 2 χιλιοστά, 0,2 χιλιοστά μάλλον από το να περάσει τον τεχνικό έλεγχο η πίσω αεροτομή της Mercedes, δεν μου λέει εμένα απολύτως τίποτα. Οι κανονισμοί θα πρέπει να τηρούνται. Πιο πολύ με προβληματίζει το ότι οι αγωνοδίκες καθυστέρησαν να αποφασίσουν να πάρουν μια πολύ σημαντική απόφαση, όμως ίσως αυτό και να έγκυται στην ένταση της μάχης του πρωταθλήματος φέτος. Εντάξει, αυτό για τα 2000 το λέει Mercedes, δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι, το αναφέρω ενδεικτικά γιατί προσπαθούν να δικαιολογηθούν εν πάση περιπτώσει για μια τεχνική παρατυπία στην οποία έχουν υποπέσει. Δηλαδή, τώρα για 0,2 χιλιοστά, ας πω, μου φαίνεται λίγο σαν να προσπαθούν να δικαιολογήσουν ένα λάθος που κάνουν οι ίδιοι. Δηλαδή, δεν έχουν βγει πουθενά τα αποτελέσματα, δεν θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα ποτέ των τεχνικών ελέγχων. Είτε να δικαιολογήσουν Δημήτρη, είτε να πούνε ότι έλα τώρα ρε φίλε, για ποιο λόγο να μας τιμωρήσει για 0,2 χιλιοστά. Είναι σαν να είναι πρακτικά 0. Το 0,2 χιλιοστά μεταφράζεται ισούται με 0 για το Toto Wolff, για τη Mercedes. Αλλά η τεχνική, είπαμε, υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι πρέπει να τηρούνται στο ακέραιο. Και το 0,2 χιλιοστά είναι παράβαση. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος. Δεν υπάρχει αυτό όριο, ας πούμε, κατά το οποίο. Να θεωρείτε OK, γιατί τώρα το κανονισμό είναι το 85 χιλιοστά του ανοίγματος της αεροτομής. Δηλαδή αυτό δεν πάει ούτε λιγότερο ούτε παραπάνω. Το 85,002 να είναι, δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Ξέρουμε, Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι πριν συνεχίσεις. Ξέρουμε αν, και το λέω αυτό με βάση και τα δικά σου σχόλια την Παρασκευή, όταν συζητούσαμε σχετικά με αυτό. Ξέρουμε αν τη συγκεκριμένη αεροτομή η Mercedes χρησιμοποιούσε για αρκετούς αγώνες, είναι spec το οποίο έχει φέρει στην Αγγλία? Δεν είναι συγκεκριμένη αεροτομή. Σίγουρα τη χρησιμοποιεί δεξιά σε όλους τους αγώνες, γιατί ανάλογα με την πίστα αλλάζουν εκεί οι προδιαγραφές. Στο Μεξικό δεν είναι πιο σύμπτωση αυτή την αεροτομή. Ενώ και τις σχεδίες της πίστας και της χάραξης και των συνθηκών που επικρατούν στον πόλη του Μεξικού. Αλλά σίγουρα δεν είστε πίστες όπως η Μόντζα, ξέρω εγώ, ή το Silverstone, οι πίστες που χρειάζεται καλή τελική ταχύτητα. Είναι μια από τις αεροτομές που θα χρησιμοποιούνται, φαντάζομαι, εφόσον θα είναι και στην Βραζιλία. Ναι, αυτό που θέλω να πω γι' αυτό είναι ότι η Mercedes στην ίδια πτέρυγα, την ίδια ακριβώς πτέρυγα, την ίδια spec πτέρυγα, τη χρησιμοποίησε και στην υπόλοιπη αγώνα. Δηλαδή, τιμωρήθηκε μόνο για τις κατακτήριες. Δεν χρειάστηκε να αλλάξει πτέρυγα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εφόσον η Red Bull θεωρεί ότι η πίσω αεροτομή της Mercedes είναι παράνομη, τη Mercedes την χρησιμοποίησε και στον αγώνα. Και πέρασε τον τεχνικό έλεγχο. Και το σημαντικότερο είναι. Ναι. Το σημαντικότερο είναι ότι η ίδια πτέρυγα πέρασε τον τεχνικό έλεγχο την Κυριακή στον αγώνα. Και στο sprint. Αντίστοιχα. Όπως για να έχει, μεγάλη νίκη για τη Mercedes, όπως είπαμε και πριν. Και είναι χαρακτηριστικές οι γκριμάτσες του Toto Wolff στα pit καθ' όλη τη διάρκεια του τριμέρου και τα λεγόμενά του στα team radio. Δείχνει την ένταση και την πίεση που υπάρχει για αποτέλεσμα. Δεν έχουν πιεστεί ποτέ ξανά οι Γερμανοί στην υδρυβική εποχή της Formula 1 σε τόσο μεγάλο βαθμό. Οπότε ίσως και να δικαιολογούνται κάποιες ακραίες εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν.
Ναι, λοιπόν, τώρα, το πιο δύσκολο εγώ νομίζω που έχουμε να κάνουμε σε αυτό το format που χρησιμοποιούμε εδώ και αρκετό καιρό. Top 5 οδηγών. Top 5 οδηγών. Ναι. Χάμιλτον οπωσδήποτε είναι οδηγός του αγώνα και ο καλύτερος οδηγός στο νούμερο 1, αναμφισβήτητα. Από εκεί έπειτα, ναι, στο 2 θα βάλω τον Verstappen. Δεν έκανε κακό αγώνα ο Verstappen, μπορείς να του χρεώσεις αδυναμία ως προς την απόδοσή του. Στο 3 θα βάλω τον Bottas. Ήταν και ο Bottas αρκετά καλός στη Βραζιλία, δηλαδή το έργο του. Τον Bottas, ναι, θα τον βάλω μόνο για το sprint. Αυτό πήγα να πω τώρα. Στο sprint ήταν πολύ καλός, επιτέλεσε το έργο του που του είχε ανατεθεί με το Hamilton να κινεί τελευταίος. Εξετέλεσε την πορεία του και τον σκοπό του και ασμήθηκε Champions League. Ναι, έκανε στην άκρη και άμεσα για τον Hamilton στον αγώνα. Εντάξει, δεν υπήρχε νομίζω περίπτωση να δούμε κάτι διαφορετικό. Από εκεί έπειτα στο 4 και στο 5... Ποιο να βάλουμε στο 4 και στο 5. Στο 4 δεν θα βάλω τον Πέρεζ. Δεν ήταν και... Εντάξει, έκανε τον ταχύτερο γύρο στο τέλος, αλλά για μένα δεν ήταν στο 5 τον οδηγών ο Πέρεζ στη Βραζιλία γενικά. Mm-hmm. Στο 4 θα βάλω τον Γκασλί. Έκανε πολύ καλό αγώνα ο Γκασλί. Και στο 5 θα βάλω τον Αλόνσο. Τον Αλόνσο τον βάζω στο 5 γιατί ο Κόρν εκκίνησε από τη δεκάδα, ο Αλόνσο εκκίνησε από πιο πίσω και έκανε πολύ καλό αγώνα, έκανε κάποιες προσπεράσεις και βρέθηκε στους βαθμούς. Ναι. Νομίζω ότι τα έχεις λίγο λάθος το, τα έχεις ανάποδα. Γιατί ο Αλόνσο ξεκίνησε 12ος. Ναι, 12ος. Ναι. Βάζω τον... Νομίζω ότι δεν θα βάζα τον Αλόνσο, νομίζω ότι είναι κάτι το εντυπωσιακό. Θα βάζα σίγουρα ίσως τον Σάινθ, τον αγώνα που έκανε στο sprint. Την εκκίνηση που έκανε στο sprint. Ναι, ναι, okay. Εντάξει, και ο αγώνας ήταν καλός, αλλά εντάξει. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να βάλω και τον Γκασλί ή τον Γκασλί τον Ράικονεν, που σου λέω εγώ. Ο Ράικονεν ξεκίνησε από το pit lane, ήταν 12ος, 29 δευτερόλεπτα μπροστά από τον teammate. Εντάξει, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε λοιπόν. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η στήλη, για να διαφωνούμε και κάπου. Βεβαίω. Αλλά συμφωνώ ότι ο Χάμιλτον ήταν με διαφορά ο οδηγός του αγώνα. Δεν χωρά αμφισβήτηση αυτό. Εντάξει. Τώρα, ο χειρότερος οδηγός νομίζω ότι θα το δώσει στο Γιούκι Τσουνόντα. Κι εγώ θα δώσω στο Γιούκι Τσουνόντα. Πιο πολύ επηρέασε και δυσκόλεψε το έργο της Red Bull στο Interlagos ο Τσουνόντα παρά στο Μεξικό, θα έλεγα. Γιατί εξαιτίας του βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας, εξαιτίας της σύγκρουσής του με το Στρόλ και των φραγμάτων που υπήρχαν στην πίστα, βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας πολύ νωρίς. Και αν υπήρχε κάποια πιθανότητα για τις δύο Red Bull να κρατήσουν μια απόσταση, ας πούμε, στην κορυφή, ειδικά για το Verstappen, γιατί ο Πέρεζ, εντάξει, νομίζω αργά ή γρήγορα θα τον περνούσε ο Χάμιλτον. Αυτή εξαλείφθηκε γρήγορα, πολύ γρήγορα. Τώρα, η Mercedes ήταν η καλύτερη ομάδα με μεγάλη διαφορά στην Βραζιλία, στο γονιστικό καθαρά κομμάτι. Η χειρότερη ομάδα, εγώ θα πω McLaren. Η χειρότερη ομάδα στη Βραζιλία. Όχι, δεν θα πω τη McLaren. Ήταν άτυχη η McLaren στη Βραζιλία. Δεν λέω ότι θα τερμάτιζε μπροστά από την Ferrari αν πήγαιναν όλα σύμφωνα με το πλάνο τους και δεν είχαν αντιμετωπίσει, ας πούμε, το κλατάρισμα του Νόρις και την εγκατάλειψη του Ρικιάρντο από μηχανικό πρόβλημα. Όμως έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το κλατάρισμα του Νόρις στην αρχή. Ναι, δεν τερμάτισε εκτός βαθμών γιατί βγήκε, όπως είπαμε, το αυτοκίνητο ασφαλείας πολύ γρήγορα. Επομένως, επανήλθε πολύ γρήγορα στη μάχη και στη διεκδίκηση θέσεων. Όμως, όχι, δεν φέρω την Alpine, την McLaren χειρότερη ομάδα του τριμέρου. Τη χειρότερη ομάδα του τριμέρου θα έλεγα ότι είναι η Williams. Πάλι. Οκ, okay, το ακούω, αλλά δεν μείνω στη McLaren. Γιατί υπήρχαν σημεία Δημήτρη που φαίνονταν πιο αργή και από τη Χάς στη Βραζιλία. Η Williams στην απόδοση ήταν οριακά πιο γρήγορη από τη Χάς. Χάς σε μια πίστα που θεωρητικά τη βόλευε, έτσι. Ο Ράσελ έχει το μυαλό του ξεκάθαρα πλέον στη Mercedes του χρόνου και δεν τον αδικούμε, έτσι. Είναι κάτι που προφανώς θα συνέβαινε. Ο Λατίφι έχει το μυαλό του στην επόμενη σεζόν και στο επόμενο μονοθέσιο. Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν το μυαλό του στο επόμενο μονοθέσιο και στις προκλήσεις της νέας σεζόν του 2022. Επομένως,
Τους βοηθάει επίσης το ότι έχουν και ένα προβάδισμα πολύ σημαντικό έναντι της Αλφα Ρωμαίο για την 8η θέση των κατασκευαστών. Έκαναν τη δουλειά τους στη στιγμή που έπρεπε, μάζεψαν τους βαθμούς που έπρεπε όταν έπρεπε. Και αυτό τους έχει στείλει νοητικά τουλάχιστον διακοπές από τώρα. Και βαθμολογικά του αγώνα, εγώ θα βάλω ένα ωραιότατο 7. Κι εγώ 7 θα βάλω, γιατί είδαμε πολύ σημαντικά πράγματα να συμβαίνουν και πολύ μεγάλες επιδόσεις οδηγών. Είδαμε και ωραία προσπεράσματα. Προσπέρασμα του αγώνα, Δημήτρη, επειδή δεν έχουμε βάλει τέτοιο, αλλά θα βάλω εγώ μόνος μου, θα πω του Γκασλί στον Οκόν. Βλέποντας τον αγώνα, επειδή απουσίαζα κατά την ζωντανή μετάδοση του αγώνα, τον είδα μετά έπειτα σε μαγνητοσκόπηση. Το προσπέρασμα του Γκασλί στην πρώτη στροφή πραγματικά με έκανε να ουριάξω από το πόσο κοντά βρέθηκαν οι δύο οδηγοί. Πολύ εντυπωσιακό επίσης ήταν το προσπέρασμα του Νόρις στον Λεκλέρκ στο sprint, στην ίδια στροφή. Και του Χάμιλτον στον Γκασλί στην εκκίνηση. Ο Χάμιλτον στην εκκίνηση, εκκινώντας από τη 10η θέση, τον βοήθησε πάρα πολύ το ότι έμεινε μακριά από μπελάδες. Η εκκίνησή του μπορώ να σου πω ότι μου θύμισε εκκίνηση Μίκαελ Σουμάχερ το 2006 στη Βραζιλία. Από τη 10η θέση. Ναι. Αντίστοιχα και ο Χάμιλτον και ο Σουμάχερ επέλεξαν να μείνουν στην εσωτερική γραμμή πάνω στο κέρμπ της πρώτης στροφής, στο S του Άιρτον, που φέρει το όνομα του Άιρτον Σένα. Και αυτό τους κράτησε μακριά από μπελάδες. Έτσι είναι, και νομίζω ότι ο Χάμιλτον έκανε μια εμφάνιση Σουμάχερ σε αυτό το τρίμερο στην Βραζιλία. Θύμισε αρκετά. Εκεί που όλα του πάνε στραβά, ξαφνικά βρίσκει ρυθμό και τα ισοπεδώνει όλα. Κάτι τέτοιο έκανε ο θρυλικός Γερμανός οδηγός. Ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο, ναι. Το δέχομαι. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε όμως τώρα στη συνέχεια, στα προσεχώς, θα ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα, Κυριακή γράφουμε Δευτέρα να πούμε εδώ, ήταν μια από τις μεγαλύτερες ημέρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αποχώρηση του μεγαλύτερου. Όχι φυσικά. Ναι, η αποχώρηση του μεγαλύτερου. Όχι, ναι, 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 ναι. Όχι για τη Φόρμουλα 1 προφανώς, δεν μιλάμε για τη Φόρμουλα 1, μιλάμε για το MotoGP αυτή τη στιγμή. Και για την αποχώρηση του μεγαλύτερου οδηγού στην ιστορία του αθλήματος, για εμένα προσωπικά. Εντάξει. Αυτό το δέχεις. Ναι, για τους περισσότερους. Για όλους μας. Για όσους ξέρουν, δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι ο Βαλεντίνο Ρώση έκανε το MotoGP ένα από τα κορυφαία από τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όχι μόνο επειδή ήταν ο καλύτερος κάθε χρονιά, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν ήταν ο καλύτερος. Ήταν οδηγοί που πήγαιναν καλύτερα από εκείνον και είναι φυσιολογικό κάποιος να αποδίδει καλύτερα από εσύ. Δεν μπορείς να είσαι ο κορυφαίος για 10-15 χρόνια συνεχόμενα. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά γιατί ακόμα και οι μάχες που είχε με αυτούς τους ναυάτες και οι κόντρες που δημιούργησε, ακόμα και η έκθεση που δημιούργησε ο Ρώση στον κόσμο του MotoGP, καταδείχνει νομίζω και εγώ το μεγαλείο του. Δηλαδή, ο Ρώση έγινε, ήταν ο κορυφαίος του MotoGP, όχι γιατί ήταν ο καλύτερος ναυάτης, αλλά γιατί ήταν αυτός που προσέλκυε τον περισσότερο κόσμο, αυτός που το έκανε γνωστό το σπορ παγκοσμίως. Και θα μιλήσω εδώ λίγο για αυτά που είδα την Πέμπτη, όταν παρευρέθηκα στην συνέντευξη τύπου του MotoGP. Μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί είχαν φέρει κάποιους θαυμαστές. Fans του Ρώση, δηλαδή τον Τίμι Σιντόρνα και με το παραπάνω, και οι ιστορίες που λέγανε ήταν συγκλονιστικές για τη δύναμη που τους έδωσε ο Βαλεντίνο Ρώση στη ζωή τους. Ό,τι και να λέμε για τον Βαλεντίνο Ρώση είναι λίγο. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός γενικότερα ως προς τα κατορθώματά του. Η αλήθεια είναι ότι χάρη σε εκείνον άρχισα να παρακολουθώ MotoGP. Όχι βέβαια στην ίδια έκταση, όχι βέβαια στο ίδιο, με την ίδια ένταση και το ίδιο ενδιαφέρον παρακολούθησα Φόρμουλα 1, ειδικά από το σημείο και έπειτα όπου ο Ρώση δεν διεκδικούσε πλέον πρωταθλήματα και νίκες σταθερά, από το 2011 δηλαδή και έπειτα. Αλλά είναι pop είδωλο, θα έλεγα. Έχει επίδραση στην pop κουλτούρα των αγώνων μοτοσυκλέτας γενικότερα. Αν το λέω σωστά, δεν ξέρω αν το χρησιμοποιώ σωστά τον όρο, Δημήτρη. Όχι πολύ σωστά, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι θες να πεις. Ναι, εντάξει. Ελπίζω να έχει περάσει το μήνυμα, εν πάση περιπτώσει. Ο Ρώση από την αρχή της καριέρας του ήταν επιδραστικός τόσο στο ίδιο το άθλημα, όσο και γενικότερα στο κοινό.
με το. Είναι ο πρώτος οδηγός, είναι ο πρώτος οδηγός ο οποίος, ας πούμε, εισήγαγε τα προσωνύμια, τα nickname, ο γιατρός. Έγινε γνωστός ως ο γιατρός από την αρχή της καριέρας του. Τεράστιες νίκες, τεράστιες εμφανίσεις, μεγάλες κόντρες και αντιπαλότητες, πολύ μεγάλη ένταση μέσα στην πίστα και στην οδήγησή του. Τον αγαπήσαμε όλοι όσοι τον παρακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και για τις καλές και για τις κακές στιγμές, γιατί είχε και κακές στιγμές και κακές επιλογές. Όπως για παράδειγμα η επιλογή του, νομίζω, να πάει στην Ducati ήταν μια επιλογή που του στέρισε ενδεχομένως ένα με δύο πρωταθλήματα. Τον αγαπήσαμε για την παρουσία του. Τα λόγια περιτεύουν. Δεν μπορώ να βρω τις λέξεις. Ήταν ανατριχιαστικές στιγμές στον αγώνα της Βαλένθια. Τόσο στο στην προφέρμανση, στο warm-up και στο pre-game, ας πούμε, του αγώνα, όσο και έπειτα με όλους τους οδηγούς με να παρατάσσονται και να τον χαιρετήσουν. Και πολύ δύσκολες στιγμές, εγώ ανατρίχιασα, πολλοί έκλαψαν. Δεν φαίνεται ίδιο το MotoGP από εδώ και πέρα, ό,τι και αν λέμε, εντάξει. Σίγουρα έχει γίνει καλή δουλειά επικοινωνιακά στη μετάβαση, ας πούμε, στη νέα γενιά των αναβατών, γιατί έχουμε πολύ ταλαντούχους αναβάτες στο MotoGP και θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα από εδώ και πέρα, όμως δεν θα είναι το ίδιο. Δηλαδή, στο πρώτο αγώνα της επόμενης σεζόν δεν θα είναι, θα είναι κάπως το να μην υπάρχει το όνομα Ρώση στο grid. Εντάξει, σε αυτό δεν μπορώ να συμφωνώ, γιατί το MotoGP, και αυτό για μένα είναι μια ακόμα αποδείξη του μεγαλείου του αναβάτη του Ρώση, το MotoGP αναγκάστηκε να αλλάξει τους κανονισμούς του δραματικά για να συνδέσει το προϊόν του από την αποχώρηση του Ρώση, έτσι, μετά το 2017-2018, που έγιναν οι πρώτες μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς και αυτές είναι αποτύπωση αυτών, τις βλέπουμε τώρα με την άνοδο της Suzuki, με την άνοδο της Aprilia, με την είσοδο νέων αναβατών, ξέρω εγώ, του Μπανάια, του Κοταραρό, με τις δορυφορικές ομάδες να είναι πιο εξελιγμένες, να βοηθούνται περισσότερο. Να έχουμε μεγαλύτερο, είναι πιο κλειστό το ενδιαφέρον, πιο πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, πιο κλειστές μάχες. Ας πούμε, στις κατακτήρες της Βαλένθια, ο πρώτος από τον 17ο στο FP3 είχαν 7-10 διαφορά, που είναι τίποτα, έτσι, μια λάθος στροφή στο MotoGP 7-10. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Έτσι, μιας και μιλάμε για το Ρώση και αφιερώνουμε ένα σημαντικό κομμάτι του undercut στο Ρώση και όχι άδικα. Ποια είναι για εσένα η καλύτερη του και η χειρότερη του στιγμή στην καριέρα του όλα αυτά, αυτή την καριέρα 26 ετών, δεν νομίζω ότι. Δεν θυμάμαι άλλο να βάλει να έχει διαγράψει καριέρα τόσο μεγάλη σε διάρκεια. Ξεκίνησε το 1996. Δεν ήμουν καν γεννημένο το 1996. Λοιπόν, η σπουδαιότερη στιγμή του πιστεύω ότι είναι η νίκη στην αγώνα της Νότιας Αφρικής με την μοτοσυκλέτα της Yamaha. Πρώτο αγώνα με τη Yamaha, λες. Ναι, που κερδίζει. Έχοντας φύγει από τη Yamaha από τη Honda για τη Yamaha. Θυμίσουμε ότι η κυριαρχία του Ρώση με τη Honda είναι η μεγαλύτερη και πιο εκοφαντική κυριαρχία οδηγού οτιδήποτε αθλητή στο μηχανικό αθλητισμό. Για 2-3 χρόνια ο Ρώση όχι απλά δεν έχει αντίπαλο, τους έχει εξοντώσει όλους, τους έχει καταστρέψει. Και υπήρχε ο διάλογος ότι αυτό οφείλεται στη μοτοσυκλέτα της Honda, που ήταν όντως η καλύτερη μοτοσυκλέτα του grid με τον. Και εγώ ήταν όλοι οι καλοί αναβάτες, ας πούμε, οι αναβάτες που διεκδικούσαν για αφρόκρεμα, που ήταν με μοτοσυκλέτες της Honda, έτσι, δηλαδή και στα 500 κυβικά, αλλά και στα, μετά στην αρχή του MotoGP με τις μεγαλύτερες μηχανές, με την RC211V, η Honda ήταν θεωρείται η πιο. Δεν θέλω να πω η πιο δυνατή, θεωρείται η πιο. Η μόνη μοτοσυκλέτα που μπορούσε να πάρει τίτλο. Και ο Ζιμπερνάου, και ο Μπιάτζι, και ο Ρώση. Που ήταν οι τρεις βασικοί, έτσι. Ήταν σε Honda μαζί. Και ήταν και η Ducati και κάνει τότε την ισοδότηση με τον Ρώση Καπερόση. Και έχουμε το 2004 που ο Ρώση πάει στη Γιαμάχα. Μια Γιαμάχα που έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σίγουρα όχι κάτι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μερικά καλά αποτελέσματα, κάνα βάθρο από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, όχι κάτι special. Νομίζω έχει πάρει ένα βάθρο την προηγούμενη χρονιά με τον Alex Barros. Αν θυμάμαι σωστά.
Και το 2004. Ναι, η Yamaha. Το 2003 είχε πάρει ένα βάθμο με τον Alex Barros. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Νομίζω το 2003 δεν ήταν, ο Barros δεν ήταν στη Yamaha. Ο Barros ήταν. Στη Yamaha. Σε άλλη ομάδα. Το 2003. Νομίζω ότι ο Τσέκα ήταν στη Yamaha τότε. Κάρλος Τσέκα ήταν στη Yamaha τότε. Ο Τσέκα. Κάτσε. Μιλάμε για το 2003. Τα έχει παιδεύσει λίγο. Ναι. Έφερε τα έχει παιδεύσει. Το 2003 ήταν ο Τσέκα στη Yamaha. Και ήταν και ο Άλεξ Μπάλος στη Yamaha. Ο Άλεξ Μπάλος αντικατέστησε τον Ρώση στην Ρωσική Honda. Μετά. Αλλά κάνει έναν ανταλλακή. Και ο Τσέκα ήταν στη Yamaha, αλλά όπως και να έχει. Όπως και να έχει, το μεγαλείο του Ρώση φάνηκε εκεί, σε αυτό το σημείο, σε πολύ μικρή ηλικία, όταν θέλοντας να απαντήσει, ας πούμε, στους επικριτές του που μιλούσαν για άνετες κατακτήσεις πρωταθλημάτων λόγω της υπεροχής της Honda, επέλεξε να πάει σε μια ομάδα όπως η Yamaha, η οποία βρισκόταν στην αφάνεια τότε και κατάφερε άμεσα να πάρει δύο πρωταθλήματα με την ομάδα της Yamaha. Μα αυτό είναι ότι στην Νότια Αφρική στο Welcome ήταν μια τεράστια νίκη και φάνηκε και από τις αντιδράσεις του Ρώση ότι ήταν μια τεράστια νίκη. Δηλαδή, και είχε παλιώσει με τον Ζιμπερνάου που έγινε τότε, που ήταν μερικές εντύπωσες από τις πιο δύσκολες φέτος που είχε ο Βαλεντίνο Ρώση στην καριέρα του, πιο δύσκολο ακόμα και αυτή με τον Στόνερ, πιστεύω, την αυτή με τον Ζιμπερνάου. Ήταν εντυπωσιακό το ότι στον πρώτο αγώνα μια μοτοσυκλέτα η οποία θεωρούνται όχι τόσο καλή. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα. Δεν μπορεί να το κάνει συγκριστό, αλλά αν πούμε ότι η Ducati ήταν η ταχύτερη μοτοσυκλέτα, είναι τώρα η ταχύτερη μοτοσυκλέτα και με διαφορά. Η διαφορά της Ducati, ξέρω εγώ, από την Aprilia είναι πολύ χαρακτηριστική τη διαφορά της τότε Honda με την τότε Yamaha. Και ο Ρώση πήρε το πρωτάθλημα και με σχετική άνεση στους τελευταίους αγώνες. Η χειρότερη στιγμή του Βαλεντίνο Ρώση νομίζω ότι ήταν αυτή που τον άφησε στην καλύτερη του, στην πιο μάλλον σημαντική του στιγμή. Δηλαδή αυτά που είχε, η χρονιά του 2011 που είχε μια πολύ άσχημη σεζόν, η οποία κορυφώθηκε με το θάνατο του Μάρκο Σιμοντσέλη. Ήταν αυτή που τον άφησε να ιδρύσει την Ακαδημία, να προστατεύσει, όχι να προστατεύσει, να διαμορφώσει μάλλον το μέλλον του ίδιου στο MotoGP. Γιατί σίγουρα είχε ένα μεγάλο κενό, έχοντας χάσει έναν πολύ καλό οδηγό, έναν πολύ καλό του φίλο. Και έναν μεγαλύτερους αστέρες του, εκβαλατώνουν αστέρες τότε, τη μηχάνη και του αθλητισμού, που σκοτώθηκε πολύ άσχημα σε πανκ. Η ίδρυση της Ακαδημίας, αυτή που έφερε ήταν η ίδρυση της Ακαδημίας, η οποία νομίζω ότι είναι το επόμενο μεγάλο βήμα στην πορεία του Βαλεντίνο Ρώση και στο πώς θα επηρεάζει, θα συνεχίσει να την επηρεάζει το MotoGP τα επόμενα χρόνια. Ήδη ο Πέκο Μπαϊνάια και ο Φράνκο Μορβιντέλη είναι δύο πάρα πολύ γρήγοροι αναβάτες. Πάρα πολύ γρήγοροι αναβάτες. Και είμαι σίγουρος ότι θα διεκδικήσουν τίτλους τα επόμενα χρόνια. Και είναι προϊόντα της Ακαδημίας και θα δούμε και άλλους αναβάτες τα επόμενα χρόνια με αρκετό ταλέντο, είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η πιο τελευταία στιγμή. Δηλαδή, όλο το 2011 η Ducati δεν έστριβε, ο ίδιος δεν ήταν ευχαριστημένος, δεν πήγε καθόλου καλά όλο αυτό. Ήταν και από τον τραυματισμό την προηγούμενη χρονιά. Γενικά, ναι, αυτό. Και εγώ, για να το πω εντάχει, επειδή με κάλυψες σε μεγάλο βαθμό, Δημήτρη, από τα λεγόμενά σου, η καλύτερη του στιγμή είναι η μετακόμιση στη Yamaha και όλα αυτά που πέτυχε με τη Yamaha. Και η χειρότερη του στιγμή είναι η μετακόμιση του στην Ducati. Δεν θα σταθώ σε αγώνες, γιατί είναι τόσοι πολλοί αγώνες και τόσο μεγάλες εμφανίσεις του, που είναι πάρα πολλές αριθμό. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα χαρακτηριστικά μερικές. Δηλαδή, αν πω μία, θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου. Θα αρχίσω να λέω μετά και για άλλη και για. Θα χάσουμε το μέτρημα. Θα σταθώ λοιπόν σε αυτές τις δύο κινήσεις ως καλύτερη και χειρότερη. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Βαλεντίνο Ρώση απέδειξε ότι ήταν σε τους κορυφαίους όλων των εποχών, όχι μόνο φυσικά στο MotoGP, ούτε καν στο μηχανικό αθλητισμό. Είναι μια από τις πιο λαμπερές προσωπικότητες σε όλο τον αθλητισμό. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε, Δημήτρη, από εδώ και πέρα ποια θα είναι η δράση του. Έχει πει ότι θα επικεντρωθεί σε αγώνες τεσσάρων τροχών. Του άρεσαν πάντα οι αγώνες αυτοκινήτου, η αλήθεια είναι. Κάποτε είχε πέσει και. Θυμόμαστε όλοι, είχε πέσει και στο τραπέζι το σενάριο να αγωνιστεί στη Φόρμουλα 1. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αυτό πόσο ευσταθούσε ως υπόθεση. Ευσταθούσε αρκετά. Έχει τρέξει το WRC σε κάποιους αγώνες. Σίγουρα θα τον δούμε με κάτι να ασχολείται. Έχετε και η κόρη του σε μερικούς μήνες. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την πορεία του από εδώ και πέρα. Αλλά σίγουρα θα τον θυμόμαστε όλοι εμείς που τον ζήσαμε και μεγαλώσαμε σε αυτή την εποχή των μεγάλων του κατορθωμάτων και είδαμε την καριέρα του ουσιαστικά να εξελίσσεται. Θα τον θυμόμαστε πάντα έτσι με νοσταλγία.
Και είμαστε πολύ τυχεροί που τα ζήσαμε όλα αυτά. Σίγουρα. Ήταν μια πολύ λαμπρή καριέρα που ήρθε στο τέλος της με έναν πολύ, πολύ ξεχωριστό τρόπο. Με έναν τρόπο ο οποίος νομίζω θα την ήθελε και ίδιος να γραφτεί έτσι. Και σίγουρα το ότι σε έναν αγώνα που η Ντουκάτη έδειξε να κυριαρχεί, ότι ίδιος θα κατάφερε να τερματίσει την πρώτη δεκάδα και να κλείσει από τη στιγμή την καριέρα του σε ένα από τους 10 κορυφαίους του MotoGP, στους 10 κορυφαίους συναβάτες όπως έλεγε. Τον έχει σίγουρα τον έχει ενθουσίασει ακόμη περισσότερο, του έδωσε ένα έξτρα κίνητρο. Τώρα, με το MotoGP τελείωσε. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε πάλι Formula 1, τρίτο σερί τρίμηνο. Αλλάζουμε τελείως, πάμε από την άλλη πλευρά του κόσμου, σε πιο κοντινές περιοχές, είναι η αλήθεια, στο Κατάρ, την πίστα του Λοσάιλ στην Ντόχα. Για πρώτη φορά φιλοξενεί αγώνα της Formula 1. Σε μια πίστα η οποία δεν ξέρω πόσο θα προσφέρει, είναι η αλήθεια, στο θέαμα του. Το θέαμα μέσα στην πίστα. Δηλαδή είναι μια ασθενή πίστα, έχει μόνο μια γραμμή. Οι ώρες είναι και πάλι φυσιολογικές. 4 ώρα κατά κρίση, 4 ώρα αγώνας. Θα είμαστε φυσικά ενεργοί σε όλο το τρίμερο. Έχουμε και το τελικό του WRC στην Μόντζα, με τον Σεμπαστιάνο Ζιέ και τον Έλφιν Εβανς να αναμετρώνται σε μια μάχη που έχει αποδειχθεί πιο πλήστη από ό,τι αναμέναμε πριν από μερικούς αγώνες. Χρήστο, τι θα παρακολουθήσεις από αυτά, τι σου κινεί περισσότερο το ενδιαφέρον? Okay. Μπέσα, ειλικρινά, η Φόρμουλα 1. Γιατί στο WRC, ασχέτως αν είναι κοντά βαθμολογικά ο Ζιέ με τον Evans, ο Γάλλος έχει πλεονέκτημα και εύκολα ή δύσκολα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα για τη Φόρμουλα 1, γιατί αφιέρωσαν πολύ μεγάλο χρόνο και δίκαια στο Βαλεντίνο Ρώση, για να επιστρέψουμε στη Φόρμουλα 1, το Κατάρ είναι μια επίσκεψη σε ένα άγνωστο τοπίο για το σπορ. Είναι χαρτογράφητα νερά. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα πατάνε τα μονοθέσια, πώς θα συμπεριφέρονται τα μονοθέσια στην πίστα αυτή, γιατί την έχουμε συνηθίσει να παρακολουθούμε αγώνες MotoGP, η αλήθεια είναι μόνο στο Λοσάιλ. Και δεν μπορώ να προβλέψω, να δώσουμε κάποια πρόβλεψη, η αλήθεια είναι, κακά τα ψέματα, όσες φορές έχουμε επιχειρήσει φέτος να προβλέψουμε κάποιο πλεονέκτημα κάποιας ομάδας, πέφτουμε έξω συνήθως, καλή ώρα στη Βραζιλία. Αλλά ναι, νυχτερινός αγώνας είναι, δεν κάνω λάθος, έτσι, υπό το φως των προβολέων, έτσι, Δημήτρη, ή δεν κάνω λάθος? Ναι. Όπως και όλοι οι αγώνες από εδώ και πέρα. Όπως και όλοι οι αγώνες από εδώ και πέρα, ναι, με εξαίρεση στο Αμπουντάμπι που είναι στη δύση του ηλίου, ας πούμε, εκείνη ο αγώνας. Στο ίδιο βασίλεμα. Έχει φουντώσει μάχη, 14 βαθμοί πλέον η διαφορά ανάμεσα σε Verstappen και Hamilton. Κάθε βαθμός μετράει. Η Mercedes επέστρεψε εμφαντικά στη Βραζιλία, τα είπαμε και πριν. Ο Verstappen θα θέλει να δώσει απαντήσεις στο Κατάρ. Αλλά επειδή είναι όμως άγνωστη πίστα, δεν ξέρω αν θα δούμε και κάποια έκπληξη. Δηλαδή, κάποια ομάδα ίσως να είναι πιο κοντά στις πρώτες. Και επίσης, αν θα έχουμε και απρόπτα τύπου αυτοκίνητα ασφαλείας, γιατί είναι μια διαδρομή, όπως είπαμε, που είναι μια στενή χάραξη, σχετικά στενή χάραξη. Και ναι, πολύ, πολύ μεγάλη περιέργεια για το Κατάρ γενικά. Αυτό. Ωραία. Συμφωνώ γενικά, οπότε είναι κατά το κατάλληλο να κλείσουμε ένα podcast λίγο πιο μακριά από τα τελευταία, αλλά υπήρχε λόγος. Να σας ευχαριστούμε που είστε μέχρι εδώ μαζί μας, και ελπίζουμε να σας συνεχίσουμε στα επόμενα, είστε πάλι μαζί μας και στα επόμενα επεισόδια του Undercut. Ήταν το 19ο επεισόδιο, έχουμε άλλα 3 για το τελειοποίηση της φετινής σεζόν και φυσικά το μεγάλο recap. Την επόμενη εβδομάδα θα γράψουμε για κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που σας το έχουμε υποσχεθεί και θα έρθει λογικά μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου για τις ειδικές του Ραλή Ακρόπολης. Αν σας άρεσε... Επίσης, ναι. Επίσης, λογικά θα έχουμε και live, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο, λόγω υποχρεώσεων, δεν είχαμε live για το Grand Prix της Βραζιλίας. Λογικά θα έχουμε στο Κατάρ. Τουλάχιστον τις κατακτήριες, Δημήτρη, θέλω να ελπίζω. Πιστεύω σίγουρα. Από εκεί και πέρα, αν σας άρεσε το βίντεο να κάνετε ένα like, και φυσικά αν θέλετε να έχετε όλα τα νέα βίντεο του Total Racing, να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι μας.
Φυσικά για την ειδησιογραφία, γιατί μπαίνουμε πλέον στο τέλος της Formula 1 και στο WRC. Το καλύτερο που θα έχετε να κάνετε είναι να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media, Facebook, Twitter, Instagram κτλ. Να σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα και να έχετε μια καλή συνέχεια σε αυτήν την εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα. Γεια σας.